Κύριε Υπουργέ, μακριά από εμάς, από το ΚΚΕ δηλαδή, κάθε προσπάθεια ότι θέλουμε να ευρωποιήσουμε το παρελθόν στο σιδηρόδρομο. Καμία τέτοια σχέση δεν έχουμε. Άλλωστε το πόρισμα που καταθέσαμε ως κόμμα για το έγκλημα στα Τέμπη δείχνει τα διαχρονικά εγκλήματα όλων των τελευταίων κυβερνήσεων και υπουργών που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για την τραγική κατάληξη του σιδηρόδρομου και σε σχέση με την ασφάλεια και σε σχέση με την έκταση του δικτύου και σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Τι μας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, και από την παρουσίαση που κάνατε και από τις απαντήσεις που είπατε, ότι με βάση το σαθρό πλαίσιο στο οποίο φτάσαμε στο σημείο του εγκλήματος στα Τέμπη, με βάση αυτό το ίδιο πλαίσιο προσπαθείτε τώρα να πείτε ότι θα ανατάξετε το σιδηρόδρομο. Αυτό είναι το επικίνδυνο της όλης παρουσίας σας. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτο ζήτημα. Τι είπατε ότι πρέπει να στραφούμε στο βόρειο άξονα? Το κέρδος, μεταφορά εμπορευμάτων. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα. Το κέρδος, το οποίο θυσιάζει το κυνήγι του κέρδους, την ικανοποίηση των αναγκών και της ανθρώπινης ζωής. Δεύτερον, να συνεχιστεί η πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό μας οδηγεί στο έγκλημα. Τρίτον, να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και επιλογές. Δηλαδή τις πρόσδεσεις της Ελλάδας στον Ευρωατλαντικό άξονα. Γι' αυτό ακριβώς τα τελευταία χρόνια μπήκε σε προτεραιότητα ο βορειοανατολικός άξονας. Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Και αυτές είναι οι προτεραιότητες στις οποίες υπηρετείται. Και τέλος, το ζήτημα της επιλεξιμότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι επιλέξιμα έργα προτεραιότητας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών δεν χρηματοδοτούνται. Αλλά χρηματοδοτούνται ακριβώς έργα τα οποία εξυπηρετούν τους υπεραγιστικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη είναι κατανοητό ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΚΚΕ? Η ασφαλής μετακίνηση και ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μας. Και για αυτές τις προτεραιότητες παλεύουμε. Θα πείτε κάποιος ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί την οικονομία μιας χώρας. Βεβαίως. Όμως η οικονομία μιας χώρας και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα που ζούμε βρίσκεται στα χέρια μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών. Και με βάση αυτή τη λογική να γίνονται υποδομές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών κατά προτεραιότητα, υποβαθμίζεται η ανάγκη να κατασκευαστούν υποδομές οι οποίες προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, είτε είναι αντιπλημμυρικά, είτε είναι αντιπυρικά, είτε αντισεισμικά έργα, τα οποία μεταφέρονται στις καλένδες. Να γιατί λέμε ότι με αυτά τα σαθρά υλικά που μας οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη προσπαθείτε να ανατάξετε σήμερα το σιδηρόδρομο. Και από αυτή την άποψη ούτε εκτεταμένο δίκτυο θα έχουμε, τουλάχιστον όπως υπάρχουν οι ανάγκες το επόμενο διάστημα. Και δεύτερον, και πάλι η ασφάλεια θα ζυγιάζεται σε αυτό το ζύγι του κόστους ωφέλους. Άρα λοιπόν, και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό ακριβώς το βωμό που οδηγηθήκαμε στα Τέμπη θυσιάζονται και σήμερα οι ανάγκες, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και η ασφάλεια των ανθρώπων.